Όλα ξεκινήσανε στα ίδια σκαλιά. Με ένα τσιγάρο στο στόμα και δυο φίλους συντροφιά. Σε συναντώ συχνά, μα δεν λέμε ούτε γεια. Πλέον το ζω τα ράτσα με αλκοόλ χωρίς. Glass, το Unbreakable έκανε 19 Year Challenge. Και ναι, έχει κρατήσει αυτή την αιντήλα, τη γλυκιά. Και ακόμα δεν ξέρω αν το Glass είναι καλό, κακό ή μέτριο. Ας το πάρουμε από την αρχή. Έχουμε τρεις τυπάδες με υπερδυνάμεις. Ο ένας είναι ο Κώστας. Όπου όλοι έχουμε ένα Κώστα στην παρέα, ο οποίος χτυπάει και δεν καταλαβαίνει Χριστούλη. Ο άλλος είναι ο Μανολάκης, το αντίθετο του Κώστα. Ο οποίος κάθεται και παθαίνει διάστρεμα στο γοφό. Φταρνίζεται δίπλα του νεογέννητο και παθαίνει γρήπη των χείρων. Αλλά είναι έξυπνος. Και τέλος έχουμε τον πρώτο άντρα με περίοδο. Γιατί αν είχαμε, έτσι θα ήμασταν. Για παράδειγμα. Πολύ έτυχα σε τι με αμέα ρε μαλάκα. Γιατί να μου συμβαίνει πάντα σε μένα αυτό. Α, πάμε καινούργιο game. Και τι με αυτό. Πάλι σκατά θα είναι. Πιάσε μια σοκολάτα από το αυτόματο. Τον Κώστα, το Μανολάκι και το Σερβιέταμαν λοιπόν τους βάζουν σε ένα ψυχιατρίο και προσπαθούν να τους αποδείξουν ότι δεν έχουν υπερδυνάμεις και ότι όλα είναι μέσα στην κλάβα τους. Πήρατε τρεις άντρες να τους πείσετε για κάτι άλλο από αυτό που πιστεύουν. Τέσπα, δεν πήγα να δω μια ταινία για να γεμίσει στο μάχα μου, αλλά για να κλείσει τριλογία γαμάτα. Ήθελα η ταινία να κόβει σαν γυαλί. Όχι να με κουράσει. Ήταν μεγαλύτερο από όσο θα έπρεπε. Ρε, άνετα το έβαζα την ώρα που σιδερώνω για να περάσει η ώρα. Δεν λέω ότι δεν ήταν καλό. Ήταν πιασάρικο, είχε τις ανατροπές του, είχε το χτίσιμό του. Αλλά αυτός που την απογείωσε ήταν ο McAvoy, που τις προσωπικότητες τις είχε πιο εύκολα και από το motherfucker του Samuel Jackson. Σκέψω ότι παρέσυρε ακόμα και τον Bruce Willis να παίξει καλά και δεν είχε αυτή τη φάτσα που είναι μονίμως. Λες και του βαρέσαν τατού τη φάτσα του γκόμενου της πρώην του. Κι άμα βάλω για πρώην του την Demi Moore που έχει πάει με όλο το Hollywood, το σώμα του θα είναι σαν αυτό το πίνακα. Αλλά ρε φίλε, ναι, okay, μπορεί να συμπάθησα την ταινία, αλλά δεν τα αγάπησα σαν το Unbreakable. Ήταν μια προσγειωμένη υπερηρωική ταινία, αλλά ήθελα να νικήσει τον Dark Knight. Άλλες φορές με σκάλωνε με το πόσο δουλεμένο ήταν το σενάριο, και άλλες φορές με το πόσο τεμπέλικο. Αλλά ο Σαγιαμαλάν, πώς το λένε, τις άφηνε πιο μετέωρες και από το άλμπουμ το Linkin Park. Και αυτό είναι πιο άσχημο και από το αστείο που μόλις έκανα. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της ταινίας, που μου άρεσε σαν ουσία, αλλά όχι σαν εκτέλεση, ήταν λες και ξενέρωσε ο σκηνοθέτης επειδή τον πίεσα να τελειώσει γρήγορα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν σε πιέζουν να μην τελειώσεις. Αυτή η φάση που ενώσανε δύο ταινίες ήταν πανέξυπνη και πολύ τραβηχτικιά. Και θα ήθελα να το δω στο μέλλον και με άλλες ταινίες. Η λίστα του Σίντλερ με τη διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Χελωνονιντζάκια και Transformers. Deadpool και 40 χρόνια Παρθένος. Ghostbusters με όλες τις ταινίες horror φαντασμάτων. Ώστε εννοείται και τις δικές σας από κάτω, ό,τι σας έρθει ρε θα έχει πολύ γέλιο. 7 μπανάνες λοιπόν από εμένα, ήμουν ο Τέα από τα Βικτόρια, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο, μέχρι τότε, καλό κάψιμο! Αν ήσυχα βράδια που ψάχνω για να βρω ότι έμεινε μισό κι αν όντως έμισω, κοιτάζοντας τα μάτια σου έπεσα στο κενό, σε ένα δωμάτιο κλειστό χωρίς να έχω μυαλό. Αρχικά κάποτε σε είχα αγαπήσει.